Ευχαριστούμε καταρχάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Ο λόγος ήταν μια επιστολή που γράφτηκε από την ομάδα μας, από μέλη της ομάδα μας και δημοσιεύτηκε και ξεκίνησε ένα σωρός από ερωτήματα, από απορίες και θέλαμε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα και γενικά το κάστρο είναι κάτι που θεωρούμε ότι αφορά όλους τους πολίτες της Χιού και δεν, πρέπει όλοι να έχουμε λόγο σε αυτό. Η επιστολή που είχε γραφεί αφορούσε το δυτικό προμαχώνα που είναι και πίσω μας και όλες τις ζημιές που έχουν προκληθεί από το πέρασμα του χρόνου. Αυτό που θέλουμε να πούμε αρχικά και να μείνει κιόλας είναι ότι κάναμε μία παρατήρηση και γράψαμε μία επιστολή. Ούτε μελετητές είμαστε, ούτε έχουμε κάνει κάποια οικονομοτεχνική μελέτη να παρουσιάζουμε γενικά το πόσο μεγάλη είναι η ζημιά και το πώς μπορεί να αναστηλωθεί. Κάναμε απλά μία παρατήρηση. Θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο επικίνδυνο, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ανοιχτός προς το κοινό προσβάσιμος. Δεν ξέρεις πότε μπορεί να φύγει κάποιο κομμάτι και να έχουμε και κάποιο ατύχημα και μετά να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε. Ναι, αυτό ήταν το κομμάτι που αφορούσε την επιστολή. Όλο αυτό δημοσιεύθηκε σε μια στιγμή με την αφορμή της πτώσης του οικόσιμου στον παρακάτω προμαχώνα. Τώρα δεν φαίνεται από εδώ. Όλοι ξέρουμε ναι, στον τετράγωνο προμαχώνα ότι υπήρχε πάνω το οικόσιμο της οικογένειας Ιουστινιάνη εδώ και αιώνες, το οποίο έπεσε. Έπεσε όχι ότι κάποιος το έριξε, έπεσε από την πολλή βροχή, από τα χρόνια, το οποίο έχει πάει, έχει ενημερωθεί. Λοιπόν, ναι, όχι, δεν μιλάμε για παράπονο, απλά υπήρξαν ερωτήματα, υπήρξαν ερωτηματικά και θέλαμε να είμαστε ακριβείς. Και από ραδιοφωνικό σταθμό και οι απορίες που δημιουργήθηκαν και έφτασαν στα αυτιά μας, θα θέλαμε απλά να απαντήσουμε, να βάλουμε τα πράγματα και... Ξεκίνησε επειδή αυτό το οικόσιμο το βρήκε κάποιο μέλος της ομάδας μας και ειδοποίησε την Τρίτη ΕΒΑ. Το βρήκε κάνοντας ένα περίπατο πάνω, το βρήκε που είχε πέσει. Παράπονο. Όχι, δεν είναι θέμα παράπονο. Παράπονο είναι δικό μας σαν πολίτες, σαν ομάδα που παραμένει και ρημάζει το τείχος του κάστρου, που πέφτουν τα οικόσημα, που βλέπουμε ότι σιγά σιγά ο χρόνος φέρνει και άλλες φθορές και είναι κάτι το οποίο κοιμάται και δεν γίνεται κάτι. Παράματα που λέει η Δημοτική Αρχή για φωτισμό, για καλοπισμό, έχει γίνει γρασίδι εδώ πράσινο από κάτω και λοιπά, αυτά όλα, εξοραϊσμό, το πάρκινγκ να το κάνει, από ό,τι λένε άσφαλτο, αυτά δεν μετράνε. Κοιτάξτε, καλό είναι αυτό που έχει γίνει απ' έξω και καθάρισε λίγο ο τόπος. Αν και εντάξει, ίσως δεν είναι στις αρχικές προδιαγραφές αυτός του κάστρου να γίνει τον καζόν. Εμείς θα θέλαμε κάτι άλλο βέβαια, αλλά είναι δύσκολο να γινόταν η τάφρος. Αλλά το θέμα είναι ότι και ο Δήμος επί 5 χρόνια έχει στο τεχνικό του πρόγραμμα μελέτες για το κάστρο, κάποιες πλακοστρώσεις δρόμων, κάποιο σπιτάκι που θα φτιαχτούν. 5 χρόνια είναι στο τεχνικό πρόγραμμα. Ακόμα υλοποίηση δεν έχουμε δει. Επίσης και αυτά τα οποία έχουν γίνει όπως τα Λουτρά μέσα που είναι ένα ωραίο έργο και έχει φτιαχτεί, απλώς φτιάχτηκε. Το περισσότερο, πολύ χρόνο μάλλον από πέρσι ήταν κλειστά. Δεν υπάρχουν κάποιες ταμπέλες που να οδηγάνε από το λιμάνι εκεί ή μέσα κάποια έντυπα σε άλλες γλώσσες να μπορεί ο επισκέπτης που θα πάει να καταλάβει τι βλέπει. Εμείς θέλαμε να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς της Χίου γιατί είναι ένα θησαυρό στο κάστρο. Όχι μόνο πολιτιστικός, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Να προσθέσω κάτι, αν θέλετε. Σίγουρα, συζητάμε τώρα για το μνημείο, συζητάμε για τα τείχη, για το γρασίδι, για τα Οθωμανικά Λουτρά. Το σημαντικό κομμάτι και το μοναδικό κομμάτι του κάστρου μας είναι ότι είναι ένα ζωντανός οικισμός. Ότι ναι, μιλάμε για το μνημείο, μιλάμε για φθορές οι οποίες είναι κρίμα να ρημάξει και να πέσει εντελώς κάτω, αλλά το σημαντικότερο κομμάτι του κάστρου είναι ο κόσμος που κατοικεί μέσα σε αυτό και τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Ακόμα δεν έχουν διορθωθεί τα δίκτυα, δεν μπορούν να γίνουν έργα να φτιάξει και η ποιότητα της ζωής αυτών των κατοίκων, ο φωτισμός και όλα αυτά.
και όλα μένουν πίσω. Και είναι ένα μεγάλο γιατί, ένα ερωτηματικό. Δεν μιλάμε επειδή έρχονται εκλογές ή θέλουμε να πάρουμε θέση. Ή να γίνεται μόνο να γίνει πριν τις εκλογές, γιατί συνήθως κάτι γίνεται πριν τις εκλογές. Θέμε μετά. Πριν τις εκλογές θα σας πούνε ότι θα γίνει. Οι υποσχέσεις όλοι ξέρουμε από πολιτικούς πώς έρχονται και πόσο εύκολα είναι από το στόμα να βγαίνουν υποσχέσεις. Το θέμα είναι τι βλέπουμε στην πράξη. Η αφορμή που γίνεται τώρα όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από την πτώση του οικόσιμου και από την επιστολή που δημοσιεύσαμε εμείς σχετικά με τον δυτικό προμαχώνα. Τα προβλήματα του κάστρου όμως δεν είναι μόνο αυτά, είναι πάρα πολλά και κυρίως αυτό που πρέπει να δούμε πέραν του μνημείου και της σημασίας του είναι οι κάτοικοι. Γιατί είμαστε και σε μία περίοδο δύσκολη οικονομικά, κανένας άνθρωπος, κανένα σπιτικό δεν έχει την άνεση να φτιάχνει πράγματα ή να παίρνει πρωτοβουλίες από μόνο του, όλοι τρέχουμε και εμείς σαν ομάδα, αποτελείται η ομάδα μας από ανθρώπους όπου ο καθένας τραβάει το δικό του, τη δική του ανηφόρα. Δεν περιμένουμε να μας έρθει σαν μάνα εξ ουρανού να φτιαχτεί το κάστρο, θέλουμε λίγη προσοχή, είναι κρίμα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Είχατε κάποια δέσμευση ότι κάτι μπορεί να γίνει, η επικοινωνία ότι με το οικόσιμο και γενικότερα με αυτές τις μελέτες που θα γίνει, αν θα προχωρήσουν? Όσον αφορά κομμάτι μελετών, δεν ξέρουμε να σας πούμε κάτι. Το οικόσιμο ενημερώθηκε η Τρίτη ΕΒΑ, το πήρε και είπαν ότι θα το ξαναβάλουν στη θέση τους, ότι θα το τακτοποιήσουν όσον αφορά το κομμάτι του οικόσιμου. Τα ονόματά σας? Είναι Γιασεμή Μονιού. Κυρία Γιασεμή Μονιού, Σαρή Αριστούλα.